Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 2621 0 204 71. Πυριώτικες δημιουργίες. Ψωμί με προζύμι στα ξύλα. Ψωμί με παραδοσιακή συνταγή. Περισσότερα από 16 είδη ψωμιού. Αναλαμβάνουμε ψήσιμο καθημερινά και για όλες τις εκδηλώσεις. Τα πάντα φρέσκα με αγνά υλικά. Προϊόντα δικής μας παραγωγής με σεβασμό στον πελάτη. Μεγάλη ποικιλία σε σνακς και σφολιατοειδή. Προϊόντα με ζύμη μπριός. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυριώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 2621 0 36 172. Ποιότητα και αρμονία. Γυμναστήριο Body House. Δύναμη. Ταχύτητα. Πιλάτες. Aerobic. Power Plate. TRX Group Training. Fitathlon. Bring the action. Kickboxing. Body pump Les Mills. Γυμναστήριο Body House. Έχετε παλιά κοσμήματα που κάθονται στο συρτάρι ενώ χρειάζεστε μετρητά? Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Εσείς μας φέρνετε χρυσό, λίρες, νομίσματα, ασίμι, κοσμήματα που δεν φοράτε, καινούρια ή παλιά, κατεστραμμένα και ό,τι άλλο περιέχει χρυσό, και εμείς σας δίνουμε μετρητά. Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Σε ένα άνετο και εχέμηθο χώρο, με δωρεάν εκτίμηση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας άμεσα με μετρητά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Pyrgos Gold. Ανοιχτά, καθημερινά πρωί-απόγευμα και 24ωρη εξυπηρέτηση κατόπιν επικοινωνίας. Ενιχυροδανειστήριο Pyrgos Gold. Μανολοπούλου 2 και Πατρών, δεύτερος όροφος. Πύργος Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-03-27-826. Άμεσα μετρητά, 24 ώρες ανοιχτά. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Και όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηινής, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες, είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας. Τα πάντα για το σπίτι στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210 31 595.
εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψήξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον ομό Ηλίας. Δανίδη Γεωργία. Μεγάλη γκάμα προϊόντων σε αλυσοπρίωνα, χορτοκοπτικά μηχανήματα, χορτοσυλλέκτες, ψεκαστικά, φρέζες ελαφρού και βαρέου τύπου, καταστροφής ελαφρού και βαρέου τύπου, μοτοσκαπτικά αυτοκινούμενα, ανυψωτικά, λιπασματοδιανομής, αμπελουργικά είδη, αποθηκευμένα, όλα υψηλής ποιότητας, άριστης λειτουργίας και με μεγάλες αντοχές. Δανίδη Γεωργία. Τρακτέρ Κουμπότα, τρέιλερ, γεννήτριες, ανταλλακτικά, πολύ αποδοτικά και ισχυρά σε ασυναγώνιστες τιμές. Δανίδη Γεωργία. Προσεχώς όλα τα είδη των αυτοκινήτων. Στον κόμβο Αγίου Γεωργίου δίπλα στο ΤΑΠ, τηλέφωνο 26210 20168 και 697-5303-380. Στο hot dog που κυκλοφορεί. Αποκάλυψη. Τέσσερις υπουργούς δολοφονεί ο Όσβαλτ και δείχνει λίστα Λαγκάρντ. Τι προτίθεται να καταθέσει ο προφυλακισμένος τραπεζίτης που είναι ικανός να δολοφονήσει το πολιτικο-οικονομικό κατεστημένο στην Ελλάδα αν ανοίξει το στόμα του. Τι είναι στο μαύρο χρήμα διακινούσε. Διαβάστε ακόμα στο Hot Dog. Ο Μικλώδης αγοραπολισία στο ναυάγιο της Ακίνθου. Αρχαιολογικοί χώροι, μονές, ιδιοκτησίες και δάση στην έκταση Φιλέτο. Hot Dog. Κυκλοφορεί στα περίπτερα. Σήμερα έχουμε την προσφορά για αυτό που θες. Λάπτοπ Lenovo με οθόνη 15 ιντσών HD, LED, επεξεργαστή i3 και δίσκο 1 TB στη μοναδική τιμή που θες. Μόνο 389 ευρώ. Θα σου μιλήσω ειλικρινά. Αυτό εδώ θες. Κουζίνα Πίτσος 67 λίτρων ενεργειακής κλάσης Α+, στη τιμή που θες. Μόνο 429 ευρώ. Δώρο το στιέρα Πίτσος. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στον ομό Ηλίας, καραφλός, πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά, στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Πανέτοιμο σε πλήρη και εύρυθμη λειτουργία τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο βρίσκεται ο μηχανισμός του Υπουργείου Παιδείας για τη διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων. Η ηγεσία του Υπουργείου κατανοεί την δικαιολογημένη ανησυχία των μαθητών και των μαθητριών για το επίπεδο των θεμάτων. Όμως δεν πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι οι υποψήφοι δεν εξετάζονται για την απόκτηση κάποιου βαθμού, αλλά διαγωνίζονται για την κατάληψη μιας θέσης προκαθορισμένου αριθμού. Άλλωστε, πρέπει να εμπεδοθεί στη συνείδηση των μαθητών και των μαθητριών ότι οι εξετάσεις είναι ένας ειρηνικός αγώνας και όχι μια μάχη, όπως λανθασμένα λέγεται. Επίσης, για τους μη επιτυχόντες, διευκρινίζουμε ότι οι εξετάσεις δεν είναι ούτε το Α, αλλά ούτε και το Ω στο ταξίδι της ζωής. Εν κατακλείδη, οι εξετάσεις προσφέρουν στους υποψηφίους την ευκαιρία να κατοχυρώσουν το αποτέλεσμα της μακρόχρονης και επίπονης προσπάθειάς τους. Σε αυτή την σημαντική παράμετρο, συνηγορεί ότι τα θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας εξασφαλίζουν την επιτυχία αυτών που προσπάθησαν περισσότερο, χωρίς να περιορίζουν τις θέσεις των εισακταίων. Συνεπώς, η απόλυτη βαθμολογία από μόνη της δεν αντανακλά επιτυχία ή μη. Σημειώνουμε επίσης ότι σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει απολύτως κανείς λόγος για ύπαρξη άγχους. Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η δίωξη ναρκωτικών, η οποία αποκάλυψε μεγάλη φυτεία χασής και συνέλαβε τον δράστη. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών, αξιοποιώντας πληροφορίες, πραγματοποίησαν έρευνα σε περιοχή της Παλαιάς Πέρσενας και εντόπισαν φυτεία που αριθμούσε περίπου 700 δέντρα ύψους που δεν ξεπερνούσαν τα 50 εκατοστά. Ο δράστης είναι φυγόπινος, ηλικίας 51 ετών περίπου, και είχε αρκετές καταδίκες εις βάρος του από παλαιές υποθέσεις με ναρκωτικά και ληστείες.
Ο 59χρονος στην αρχή διέφυγε την σύλληψη, αλλά στη συνέχεια οι άντρες της δίωξης ναρκωτικών τον συνέλαβαν και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Ηλίας. Συλλάβαμε ακόμη έναν καλλιεργητή ναρκωτικών και επικίνδυνο κακοποιό που έχει απασχολήσει για ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα στις αρχές της Ηλίας και όχι μόνο. Ειδικότερα συνελήφθη χθες 16/5/2015 το πρωί σε δασική περιοχή στην αρχαία Ολυμπία μετά από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του τμήματος δίωξης ναρκωτικών και της υποδίευθυνσης ασφαλείας πύργου, ένας συνειδητός ηλικίας 51 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε κακοποιηματικού χαρακτήρα δικογραφία για καλλιέργεια δεντρικίνων κάναβης. Πιο συγκεκριμένα, χθες, 16/5/2015 το πρωί, σε δασική περιοχή στην αρχαία Ολυμπία, μετά από μεθοδική και περιστατωμένη έρευνα, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών φυτεία και φυτώριο δεντρικίνων κάναβης που καλλιεργούσε ο 59χρονος και περιείχαν συνολικά 726 δεντρίλια κάναβης. Ο δράστης είχε διαμορφώσει ειδικά τον χώρο στη δασική περιοχή με ποινική βλάστηση αποτελούμενη από δέντρα και θάμνους όπου καλλιεργούσε τα δεντρίλια. Είχε πραγματοποιήσει επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον έτσι ώστε αφενός τα δεντρίλια να βρίσκονται σε κάλυψη και αφετέρου να μην επισκιάζονται από δέντρα ώστε να δέχονται την απαραίτητη ηλιακή ενέργεια για φωτοσύνθεση. Επιπλέον, ο 59χρονος, για να μην μετακινείται συχνά, διέμενε στον χώρο της φυτείας σε πρόχειρη αυτοσχέδια καλύβα, έχοντας τοποθετήσει κρεβάτι, οικοσκευή, πετρογκάζ, μαγειρικά σκεύη και μεγάλες ποσότητες τροφίμων που του επέτρεπαν την μακρά του παραμονή. Για τη συστηματική περιποίηση και φροντίδα των δεντρυλίων, είχε αναποθέσει στον χώρο φυσική και χημική λίπανση, ενώ παράλληλα φρόντιζε για το πόντισμα αυτών με νερό που αποθήκευε σε πλαστικά βαρέλια από φυσική πηγή της περιοχής. Είχε ακόμη δημιουργήσει και επιπλέον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ο οποίος προοριζόταν για την καλλιέργεια 53 δεντρυλίων κάναβης που καλλιεργούσε σε εισάδημα πλαστικά γαλστράγια, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην καλύβα, αστυνομικοί κατέσχισαν 44 γραμμάρια σπόρων κάναβης. Παράλληλα, από τον έλεγχο των στοιχείων του δράστη, προέκυψε ότι εκκρεμούσαν σε βάρος του 4 καταδικαστικές αποφάσεις των τριμερούς εφετείων πατρών, τριμερούς εφετείων κακοκλιμάτων Αθηνών, τριμερούς εφετείων κακοκλιμάτων Αθηνών και μονομερούς εφετείων κακοκλιμάτων Αυπλίου για συμμετοχή και ένταξη σε κακοκλιματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών, απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακεκριμένες κλοπές και παράβαση του νόμου περί όπλων με συνολική ποινή 79 έτη κάθριξης. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον κύριο εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας και κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί την προσεχή τρίτη στον κύριο ανακριτή. Τις έρευνες και το προαναγκαστικό έργο ενήργησε το τμήμα ναρκωτικών πύργου της υποδίευθυνσης ασφαλείας, ενώ παράλληλα τα φυτά εκδιώχθηκαν και κατασχέθηκαν. Σε όλες τις περιπτώσεις είχε διαδικασία έρευνα, γι' αυτό και ήταν ανάμεσα στις διαμονές. Παρόλο τις αναζητήσεις από τις αρχές της αστυνομίας, δεν είχε εντοπιστεί μέχρι και χθες που συνελήφθη. Σε διπλάνη, σε κοντινή περιοχή από τη φυτεία που καλλιεργούσε. Το 2012 είχε συλληφθεί με άλλα δύο άτομα για την κατήχνα από κοινού σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα κατάργαση από τη σεραμένη κάναβη γύρω στα 50 κιλά. Για καλλιέργεια φυτών κάναβης δεν έχει ξανασυλληφθεί. Είχε συλληφθεί για κατοχή τη συγκεκριμένη με τα δύο άτομα από κοινού. Οι ληστείες για θέματα ληστείων έχουν επιληφθεί άλλες αρχές της αστυνομίας. Αφορούν κάποιες ληστείες που είχε κάνει από κοινού με άλλα άτομα τα έτη 2010-2012 σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Η ανθρωποκτονία έχει επιληθεί πάλι άλλη αρχή, δεν γνωρίζω το περιεχόμενο. Συγκεκριμένα είναι στην περιοχή της Πελοποννήσου, μια απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αναφορικά με ληστεία που έχει γίνει. Η διαδικασία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ξεκίνησε καθώς άνοιξε το TaxisNet. Η υποχρέωση να υποβάλει δήλωση των εισοδημάτων του πραγματικών ή τεκμαρτών έχει όποιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας. Επίσης, σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση όσοι έχουν κάνει έναρξη επιτιδεύματος. Δεν προβλέπεται εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τα ενήλικα τέκνα, π.χ. φοιτητές κτλ., ακόμη και αν αυτά αναγνωρίζονται σε εξαρτώμενα μέλη του φορολογουμένου.
Οι σύζυγοι κατά τη διάρκεια του γάμου υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της σύζυγου του. Ειδικότερα, οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση ο καθένας για τα εισοδήματά του εφόσον έχει διακοπεί η έγκαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο σύζυγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Αντίθετα, δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση εκείνοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα και οι κεκαρμένοι μοναχοί για το καθαρό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σε αυτούς κατά το χρονικό διάστημα που διατηρούν την ανωτέρω ιδιότητα, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τις 9.500 ευρώ. Την άμεση μετάθεση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ώστε να τηρηθεί ο νόμος που προβλέπει πως η διαδικασία υποβολής εκτείνεται σε διάστημα 5 μηνών, ζήτησε το Οικονομικό Επιτελείο της Ελλάδας, σημειώνοντας πως δεν είναι εφικτή η υποβολή 6 εκατομμυρίων φορολογικών δηλώσεων σε 45 ημέρες. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΟΕΕ, σημειώνονται επίσης τα εξής. Μετά την κατά 105 ημέρες καθυστέρηση έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας επαναλαμβάνει το αίτημά του όπως αυτό περιγράφεται στις δύο επιστολές του προς τον Πρωθυπουργό και το Οικονομικό Επιτελείο για άμεση μετάθεση της καταληκτικής προθεσμίας ώστε να τηρηθεί ο νόμος που προβλέπει διάστημα 5 μηνών για την διαδικασία υποβολής. Δηλαδή, η εφαρμογή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μείνει ανοιχτή μόνο για 45 ημέρες, όταν μάλιστα η καταληκτική ημερομηνία συμπίπτει με την προθεσμία για την έκδοση των βεβαιώσεων αποδοχών. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποφευθεί με κάθε τρόπο η ταλαιπωρία φοροτεχνικών και φορολογουμένων είναι το σύστημα να λειτουργήσει ομαλά χωρίς προβλήματα και διακοπές. Σε κάθε περίπτωση, 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις δεν προλαβαίνουν να υποβληθούν μέσα σε 45 μέρες. Την τελική εισήγηση του προϊσταμένου του αρμόδιου κλάδου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αναμένει ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Πανούσης, προκειμένου να προχωρήσει διαδικασία επαναπροσαρμογής των προστήμων για τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο στόχος είναι διπλός: να υπάρξει μείωση σε υψηλά πρόστιμα και να γίνει προσαρμογή με βάση την οικονομική κρίση και να μπορεί να πληρώνει την κλίση ο πολίτης, καθώς ένας σημαντικός αριθμός πολιτών λόγω έλλειψης χρημάτων αδυνατεί. Επιπλέον, στο παρελθόν έχει γίνει συζήτηση για το κατά πόσο ένα μέρος των χρημάτων θα μπορούσε να δίνεται για τις ανάγκες της τροχέας. Κάτι τέτοιο δεν συζητείται σήμερα, όπως τονίζουν στελέχη του Υπουργείου. Το μεγαλύτερο μέρος των ποσών που δίνονται για τις κλήσεις για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας πηγαίνει στα ταμεία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και εκείνοι στη συνέχεια καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες. Δεν είναι σαν τα ανταποδοτικά τέλη που πηγαίνουν για την καθαριότητα, λένε χαρακτηριστικά στελέχη των Δήμων. Επίσης, σύμφωνα με νόμο του 2014, 5 ευρώ από κάθε κλήση των 100 ευρώ για τροχαία παράβαση που πληρώνουν οι πολίτες πηγαίνουν στα επικουρικά ταμεία για τις συντάξεις των ένστολων. Ακόμη, εάν η κλήση πληρώνεται στα υποκαταστήματα των ελληνικών ταχυδρομείων, ένα ποσό της τάξης των 3,5 ευρώ να εισπραχθεί σαν κλήση το κρατούν τα ΕΛΤΑ. Επιπλέον, εάν λήξει η ημερομηνία εξόφλησης του ποσού της κλήσης, τότε αναγκαστικά ο πολίτης θα πρέπει να απευθυνθεί στην εφορία, η οποία κρατάει ένα ποσοστό της τάξης του 5% αναβεβαίωση εισπραξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας, πέρσι βεβαιώθηκαν 382.361 παραβάσεις σε όλη την επικράτεια. Οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν αφορούν 156.892 παραβάσεις ταχύτητας, 54.354 μη χρήσης κράνους, 30.683 παραβάσεις οχημάτων, 34.526 μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 29.597 οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης, 23.459 παραβίαση χρήσης κινητού τηλεφώνου, 12.729 κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, 13.913 παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, 8.107 αντικανονικό προσπέρασμα, 5.747 φθαρμένα ελαστικά, 5.137 αντικανονική ελιγμή, 3.836 παραβίαση προτεραιότητας, 2.461 παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, 626 μη χρήση παιδικών και 297 κίνηση στην αριστερή λωρίδα, μη κίνηση στο δεξιό άκρο. Οι περισσότερες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν πάντως είναι για παράνομη στάθμευση, ενώ πέρυσι κόπηκαν σε όλη τη χώρα 465.000 κλήσεις, ενώ φέτος το πρώτο τετράμινο περίπου 145.000.
την άμεση αναμόρφωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και προμηθειών, ανήγγειλαν ο Υπουργός Υγείας κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής, οι αναπληρωτές Υπουργοί Οικονομικών κ. Δημήτρης Μάρδας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Γιώργος Κατρούγκαλος, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. Αντώνης Παπαδεράκης. Η μεταρρυθμιστική αυτή πρωτοβουλία έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια των εργασιών ημερίδας που διοργάνωσε την Παρασκευή στην Αθήνα το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Τα κυβερνητικά στελέχη, απευθυνόμενα στους 170 και πλέον δημόσιους λειτουργούς, προσδιορίσαν ως αδύρυτη ανάγκη τον εξυγχρονισμό του ισχύοντος συστήματος που λειτουργεί επί δεκαετίες, με αποτέλεσμα να έχει γίνει γραφειοκρατικό και αναποτελεσματικό, να ευνοεί ενίοτε χαριστικές συμβάσεις, να ισχυροποιεί πελατειακές σχέσεις και να συντηρεί φαινόμενα διαφθοράς. Η κυβέρνηση, επεσήμαναν χαρακτηριστικά, είναι αποφασισμένη να θέσει νέους κανόνες και διαδικασίες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση και διαχείριση των δημόσιων πόρων, αξιοποιούν τις τεχνολογίες και εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της διοίκησης, ώστε να ενισχυθούν οι γνώσεις και να βελτιωθούν οι δεξιότητές του. Η πρόεδρος του ΕΚΔΑ, κυρία Ιφηγένεια Καμτσίδου, και ο πρόεδρος της ΕΑΘΣΥ, κύριος Δημήτριος Ράικος, γνωστοποίησαν συνεργασίες μεταξύ των δύο φορέων, τόσο σε επίπεδο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, όσο και σε επίπεδο διαρκούς επιμόρφωσης στελεχών του δημοσίου μέσω προγραμμάτων που πρόκειται να υλοποιηθούν από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΑ, προκειμένου να υποστηριχθούν οι δημόσιες πολιτικές διαφάνειες και αποτελεσματικότητα στον κρίσιμο αυτό τομέα. Υπενθυμίζεται ότι οι αντίστοιχες ημερίδες πρόκειται να διεξαχθούν στην Πάτρα 5 έκ του 2015, στην Θεσσαλονίκη 19 έκ του 2015 και στο Ηράκλειο Κρήτης 27 του 2015. Τρία σενάρια υπάρχουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης της Αθήνας με τους δανειστές για τις αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Το χειρότερο από αυτά προβλέπει άμεση έναρξη από το 2015 της σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας, ώστε να προσαρμοστούν στο 62ο και στο 67ο έτος της ηλικίας, και είναι το σενάριο που υποστηρίζουν οι δανειστές. Το ήπιο σενάριο προβλέπει τη σταδιακή αύξηση των ορίων από 1η-1η 2020 και την ολοκλήρωσή του έως το 2025, και είναι αυτό που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για ένα συμβιβασμό μεταξύ των δύο πλευρών. Όσο για το πιο αισιόδοξο σενάριο, το οποίο προτείνει το Υπουργείο Εργασίας, περιλαμβάνει μία δεκαετή μεταβατική περίοδο έως το 2025, κατά την οποία θα διατηρηθούν τα σημερινά όρια συνταξιοδότησης, ώστε να ικανοποιηθούν τα όριμα δικαιώματα και αύξηση των ορίων ηλικίας από το 2025 και μετά. Από το 2012 τα γενικά όρια συνταξιοδότησης έχουν προσδιοριστεί στο 67ο έτος με 40 έτη ασφάλισης. Ωστόσο, κατηγορίες ασφαλισμένων διατηρούν σε ισχύ μεταβατικές διατάξεις πρόορης συνταξιοδότησης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου Εργασίας, περίπου 300.000 ασφαλισμένοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα είναι εκείνοι που διατηρούν δικαίωμα συνταξιοδότησης πριν από το 62ο έτος της ηλικίας. Οι μισοί από αυτούς έχουν τη δυνατότητα άμεσης αποχώρησης, καθώς διαθέτουν θεμελιωμένα αλλά και όριμα δικαιώματα. Έτσι, μια ενδεχόμενη εφαρμογή άμεσων αλλαγών στη όρια ηλικίας μπορεί να κρύβει τον κίνδυνο αθρώων συνταξιοδοτήσεων. Ακόμη, αντικείμενο των διαπραγματεύσεων σε αυτό το τομέα είναι τόσο η εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στα επικουρικά ταμεία, όσο και ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων κύριας ασφάλισης από το 2015. Σήμερα έχουμε την προσφορά για αυτό που θες. Λάπτοπ Lenovo με οθόνη 15 ιντσών HD, LED, επεξεργαστή i3 και δίσκο 1 TB στη μοναδική τιμή που θες. Μόνο 389 ευρώ. Θα σου μιλήσω ειλικρινά. Αυτό εδώ θες. Κουζίνα Πίτσος 67 λίτρων ενεργειακής κλάσης Α+, στη τιμή που θες. Μόνο 429 ευρώ. Δωρό το στιέρα Πίτσος. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά. Πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Επειδή το σπίτι σας το φτιάχνετε για πάντα, κάντε τη σωστή επιλογή.
Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Κεραμίδια που αντέχουν σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Τα μοναδικά σε υγιεινούς φυσικούς χρωματισμούς. Χωρίς προστίκη σιλικόνης. Ειδικά τούβλα με αντοχή 150 κιλά ανά τετραγωνικό εκατοστό. Για προστασία από τους σεισμούς. Με μηδενική φθορά, με σήμα ποιότητας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Η ποιότητα είναι η φροντίδα μας. Αναζητήστε τα στους τοπικούς εμπόρους και στο site μας παναγιωτόπουλος.gr. Στο hot dog που κυκλοφορεί. Αποκάλυψη. Τέσσερις υπουργούς δολοφονεί ο Όσβαλτ και δείχνει λίστα Λαγκάρντ. Τι προτίθεται να καταθέσει ο προφυλακισμένος τραπεζίτης που είναι ικανός να δολοφονήσει το πολιτικο-οικονομικό κατεστημένο στην Ελλάδα αν ανοίξει το στόμα του. Τι είναι στο μαύρο χρήμα διακινούσε. Διαβάστε ακόμα στο hot dog. Ο Μικλώδης αγοραπολισία στο ναυάγιο της Ζακύνθου. Αρχαιολογικοί χώροι, μονές, ιδιοκτησίες και δάση στην έκταση Φιλέτο. Hot dog. Κυκλοφορεί στα περίπτερα. Δανίδη Γεωργία. Μεγάλη γκάμα προϊόντων σε αλυσοπρίωνα, χορτοκοπτικά μηχανήματα, χορτοσυλλέκτες, ψεκαστικά, φρέζες ελαφρού και βαρέου τύπου, καταστροφής ελαφρού και βαρέου τύπου, μοτοσκαπτικά αυτοκινούμενα, ανυψωτικά, λιπασματοδιανομής, αμπελουργικά είδη, αποθηκευμένα, όλα υψηλής ποιότητας, άριστης λειτουργίας και με μεγάλες αντοχές. Δανίδη Γεωργία. Τρακτέρ κουμπότα, τρέιλερ, γεννήτριες, ανταλλακτικά, πολύ αποδοτικά και ισχυρά σε ασυναγώνιστες τιμές. Δανίδη Γεωργία. Προσεχώς όλα τα είδη των αυτοκινήτων. Στον κόμβο Αγίου Γεωργίου δίπλα στο ΤΑΠ, τηλέφωνο 26210 20168 και 697-5303-380. Συνεχίστηκαν χθες και σήμερα οι εκδηλώσεις του 2ου Φεστιβάλ Ρήγας Παιδιόθεν που πραγματοποιεί το Κέντρο Πρότυπης Προσχολικής Αγωγής Ρήγας 1970. Χθες το απόγευμα στο συνεδριακό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας έγινε ενημερωτική εσπερίδα με θέμα σχολικός εκφοβισμός, ασφαλές διαδίκτυο, σχολείο και οικογένεια μαζί με αρκετούς ομιλητές από το Χαμόγελο του Παιδιού, τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηλίας, ψυχολόγου και άλλων. Σκοπός μας και βασικός στόχος είναι αναβάθμιση και αναζωογόνησή της, εξού και ο υπότιτλος «Τα παιδεία παίζει, η οικογένεια αλλάζει». Θέλουμε να ζήσουμε όμορφες στιγμές και να αλλάξουμε. Θέλουμε μέσω της συμμετοχής, της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς, της ενημέρωσης, του χαμόγελου, της ευτυχισμένης δράσης, να ξαναδώσουμε πίσω, έστω και για ένα διήμερο, αυτό που η οικογένειά μας έχει χάσει και στερηθεί. Ο κόσμος δημιουργήθηκε με βίαιες αλλαγές. Το είδος μας επίσης. Οι κοινωνίες αλλάζουν με βίαιες αντιδράσεις. Το σώμα μας αναπτύσσεται βία. Σε όλα ασκείται μία πίεση, μια ισχύ, ένα σθένος, τα οποία δεν μπορούμε να αποκλείσουμε από την ύπαρξή μας. Δεν δύναται ο άνθρωπος να αλλάξει τη φύση του, μπορεί όμως μέσα από νοητικές διαδικασίες να τη διαχειριστεί. Δεν είναι δυνατόν να καταργηθεί, είναι όμως εφικτό να διαχειριστεί με πιο ομαλούς και πολιτισμένους τρόπους. Σίγουρα υπάρχουν συμπεριφορές εναλλακτικές στη βία, στηριζόμενες επικοδομητικά επάνω στον χειρισμό της διαφοράς και της απόκλησης. Η ηθική δεν είναι μόνο σεβασμός προς τα άτομα, αλλά ακόμα περισσότερο σεβασμός προς κοινωνικούς κανόνες. Εδώ λοιπόν παρουσιαζόμαστε εμείς, η προσχολική αγωγή, ο παιδικός σταθμός και την ιδεολογία. Κάποιος έγραψε κάποτε ότι όσα πραγματικά πρέπει να ξέρει για το πώς να ζει, τι να κάνει και πώς να είναι, τα έμαθε στην ιδεολογία. Διότι η σοφία, είπε λοιπόν αυτός, δεν βρίσκεται στην κορυφή του σχολικού βουνού, αλλά εκεί χαμηλά, στα λοφάκια από άμμο, που είναι την ιδεολογία. Όλα αυτά τα χρόνια το χαμόγελο δεν θα μπορούσε να μην αφουγκραστεί την κοινωνία, να μην αφουγκραστεί τις ανάγκες των παιδιών. Και δεν θα μπορούσε να κοφεύσει, να κλείσει τα μάτια σε αυτό το φαινόμενο που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια και ονομάζεται εκφοβισμός. Και συμβαίνει μέσα στα σχολιά μας. Λοιπόν, σχολική βία και εκφοβισμός. Το πρώτο που σκέφτηκα έτσι πως θα πρέπει σίγουρα να ξέρουμε είναι, μάλλον το πρώτο που θα πρέπει να σας πω, είναι λιγάκι το πώς θα ορίσουν ακριβώς το τι είναι αυτός ο εκφοβισμός. Και θα ξεκινήσω ανάποδα. Ελάτε να πούμε τι δεν είναι εκφοβισμός. Δύο παιδιά στο προάβλιο, τα οποία τσακώνονται, τα οποία μπορούν να πιαστούν και στα χέρια και να χτυπηθούν.
Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουμε ένα παιδί που εκφοβίζει και ένα παιδί που εκφοβίζεται. Αυτό εντάσσεται στα πλαίσια της σχολικής βίας. Όπως θα δείτε στο διάγραμμα που ακολουθεί, η σχολική βία είναι ένας μεγάλος κύκλος που μέσα περιέχει τον εκφοβισμό. Και έτσι μακριά βρίσκεται το πείραγμα. Κάτι τελείως διαφορετικό που στη συνέχεια θα εξηγήσουμε τι είναι το καθένα. Η σχολική βία δεν είναι κάτι που πρέπει να το αφήνουμε απαρατήρητο, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε, αλλά δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον εκφοβισμό. Ο εκφοβισμός είναι ένα μικρό υποσύνολο μέσα σε όλο αυτό. Άρα, σχολική βία έχουμε πράξεις βίας, πράξεις εφηβικής βίας, τα οποία συμβαίνουν είτε μέσα στο σχολείο, είτε στον δρόμο από και προς το σχολείο, είτε στις σχολικές εκδηλώσεις, είτε στον δρόμο από και προς τις σχολικές εκδηλώσεις. Οι μορφές με τις οποίες εμφανίζεται είναι καυγάδες και σωματική βία, μπορεί να είναι χρήση όπλων. Νομίζω ότι τελευταία έχουμε δει στις ειδήσεις ότι έχει έρθει και στην Ελλάδα αυτό, ότι υπάρχουν περιστατικά, έχουν καταγραφεί 3 ήδη στην ελληνική επικράτεια. Ηλεκτρονική επιθετικότητα, η βία που ασκείται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων όπως είναι κινητά, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα. Αλλά και η βία συμμοριών. Ο εκφοβισμός είναι κάτι άλλο. Ο εκφοβισμός δεν είναι μόνο αυτό και για να δούμε τι ακριβώς είναι, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Γονείς και εκπαιδευτικοί, αλλά και οι υπόλοιποι μαθητές, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους χαρακτηριστικά που θα μας κάνουν να αναγνωρίσουμε αν αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι σχολική βία ή εκφοβισμός. Ο εκφοβισμός συμπεριλαμβάνει βασικά την επιθυμία ενός παιδιού να πληγώσει ένα άλλο παιδί. Την ασυμμετρία δύναμης, τι εννοούμε, ανισορροπία. Έχουμε ένα πιο δυνατό παιδί, μπορεί να είναι πιο δυνατό κοινωνικά, μπορεί να είναι πιο δυνατό οικονομικά, συναισθηματικά, γνωστικά, προς ένα άλλο παιδί που δεν έχει αυτά τα δυνατά χαρακτηριστικά ή αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πιο αδύναμη. Συμπεριλαμβάνει την επανάληψη. Δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό όπως σας περιέγραψα στην αρχή, δύο παιδιά τυχαία τσακώνονται στο προάπλιο, αλλά είναι κάτι που συμβαίνει κατά εξακολούθηση. Επαναλαμβάνεται και συνήθως έχει τη διάρκεια στον χρόνο. Έχουμε την άδικη χρήση δύναμης. Το δυνατό παιδί συμπεριφέρεται με εκφοβιστικό τρόπο προς το αδύναμο. Και μπαίνει και μια άλλη διάσταση του συναισθήματος. Πώς νιώθει το παιδί που εκφοβίζει και πώς το εισπράττει το παιδί που εκφοβίζεται. Το παιδί που εκφοβίζει νιώθει ευχαρίστηση από όλο αυτό. Το παιδί που εκφοβίζεται νιώθει καταπίεση. Νιώθει ότι όλο αυτό το βαραίνει ίσως παραπάνω από ό,τι μπορεί να αντέξει. Έχει πάρα πολλά πράγματα για να το δουλέψει, ξέρω εγώ. Είναι μαμάκια, ξέρω εγώ, έχει. Είναι μαμάκια που ξεοπλίζει, κτλ. Μπορεί να μου αρέσει επίση, ξέρω όταν γυρνάω στο σπίτι που τα λέω με τον πατέρα μου και ξέρω γελάμε γιατί είχαν και αυτό όταν ήταν μικρό τα ίδια και έχει πάρα πολύ φάση. Απλά εντάξει, ο πατέρα μου ξέρω όταν μέχρι τώρα είναι αυστηρό. Στο σχολείο, όταν γίνεται μια πλάνα, ξέρω εγώ, όλοι γελάνε και έχει πάρα πολύ φάση. Και οι καθηγητές δεν μπορούν και χαμπάρι κιόλα. Και αυτό το κάνει ακόμα πιο αστείο. Αλλά αυτά. Τώρα θα πείσω γιατί θα πάμε αβόλτα. Θα τα ξαναπούμε. Το παιδί που νιώθει ντροπιασμένο, ίσως θα ήθελε να ακούσει από το γονιό του. Μπράβο σου που το μοιράζεσαι μαζί μου. Ξέρεις, δεν είσαι μόνος σου. Υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία βιώνουν κάτι ανάλογο. Και ξέρεις και κάτι άλλο. Και εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σου είχα περάσει το ίδιο. Σίγουρα αυτά τα λόγια θα ακουστούν πάρα πολύ ανακουφιστικά στα αυτιά των παιδιών. Σήμερα το πρωί, στο χώρο του Ρήγας 1970, πραγματοποιήθηκε δράση «Τα παιδεία παίζει, η οικογένεια αλλάζει», με στόχο την κοινωνικο-συναισθηματική αναβάθμιση της οικογένειας, αλλά και στην ψυχαγωγία. Ξεκινήσαμε την εθελοντική αιμοδοσία, συνεχίσαμε το βράδυ με την Εσπερίδα, και ολοκληρώνουμε σήμερα με όλες αυτές τις δράσεις που έχουν προετοιμάσει. Ξεκινώντας από το μικροθέατρο σε συνεργασία με τους κοινωνικούς λειτουργούς εν τάξη και τις κοπελιές εδώ, ένα και ο αγρότημα σου έτσι για να ξεκινήσουμε. Θα πάρουμε.
Είχα σχεδιάσει κάποια πράγματα βασικά να σας πω, αλλά ας τα αφήσουμε για άλλη φορά. Απλά να ξέρετε ότι τέτοιες προσπάθειες δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το ρήμα πρέπει να στηρίζονται, ας πούμε, θα έλεγε κάποιος. Όχι. Απλά θα πρέπει να αναρωτιόμαστε κάποια στιγμή εάν αξίζει τον κόπο να συμμετέχουμε ή όχι. Δεν θα πρέπει δηλαδή να αναρωτιόμαστε αν πρέπει να στηρίξουμε αυτόν ή τον άλλον. Θα πρέπει να αναρωτιόμαστε αν αξίζει τον κόπο να πάμε εκεί και αν πάμε εκεί τι θα κερδίσουμε, τι έχει να αλλάξει. Έτσι πιστεύω πάνω το βλέπουμε, σιγά σιγά δεν είναι εύκολο. Όπως παραδείγματος χάρη με την αιμοδοσία, δεν είναι εύκολο να δημιουργήσεις μια συνείδηση αιμοδότη. Το γνωρίζουμε. Υπάρχουν οι απορίες, υπάρχουν τα γιατί, υπάρχουν οι φοβίες, σιγά σιγά. Θα πρέπει όμως να βλέπεις και το κομμάτι προσφοράς. Ή ας πούμε θα πρέπει να βλέπεις και το κομμάτι ότι μπορεί να χρειαστώ κάτι. Όπως έτυχε. Όπως έτυχε πριν λίγο καιρό, ήταν και μας ζήτησαν κάποιες μπουκάλες αίμα. Άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, στην αιμοδοσία που είχαμε κάνει δεν είχαν έρθει. Εμείς όμως δημιουργήσαμε αυτή την τράπεζα αίματος για να βοηθάμε, όλους. Να βοηθάμε όλους. Και τους γονείς του σχολείου μας και άλλες οικογένειες εκτός πύργου. Και δεν αρνηθήκαμε απευθείας, εννοείται γι' αυτό το λόγο δηλαδή. Συνειδητοποιημένα ξέραμε ότι θα κάνουμε αυτό. Γι' αυτό και εσείς λοιπόν, όταν υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες, θα πρέπει να τις εκμεταλλευόμαστε όλοι για να καλυτερεύσουμε κάτι, να δούμε κάτι καλύτερο. Και αυστηρός σας τα είπε μαλακά, όσο πιο καλά μπορούσε και πιο ευγενικά. Όλο αυτό το κάνει για εσάς τους γονείς και για τα παιδιά σας κυρίως. Και αυτές τις προσπάθειες πρέπει να τις στηρίζετε. Με αυτό αισθανόμαστε όσοι το κάνουμε και δεν έχουμε κέρδος ότι επιστρέφουμε κάτι πίσω στη ζωή, ευχαριστώντας τη για αυτό που έχουμε μέχρι σήμερα. Και καλό είναι να ακολουθείτε σε αυτή την προσπάθεια, εάν δεν θέλετε να το κάνετε και οι ίδιοι αυτό. Τα παιδιά από αυτή την ηλικία ξεκινούν να έχουν την επαφή τους με το διαδίκτυο. Μπορεί όλα όσα πούμε να μην τα καταλάβουν. Θα τα καταλάβετε εσείς και θα τους τα εξηγήσετε με το δικό σας τρόπο στο σπίτι. Εκεί ζούσε ένα κορίτσι με την καλοσυνάτη γιαγιά του. Το κοριτσάκι είχε χάσει τους γονείς της από μικρή και φορούσε πάντα ένα κατακόκκινο σκουφί που της είχαν χαρίσει. Γι' αυτό όλοι την φώναζαν κόκκινο σκουφίτσα. Κάθε μεσημέρι, αφού επέστρεφε από το σχολείο, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε με τη γιαγιά της, διάβαζε και έβγαινε στο δάσος για να μαζέψει λουλούδια και να παίξει με τους φίλους της. Μία μέρα που γύρισε από το σχολείο, η κοκκινοσκουφίτσα είδε στο γραφείο της ένα μεγάλο φανταχτερό κουτί. Όταν το άνοιξε, τα μάτια της δεν πίστευαν σε αυτό που έβλεπε. Κρατούσε στα χέρια της τον ολοκένουργιο υπολογιστή που ήθελε τόσο καιρό. Δεν το πιστεύω! Γιαγιά! Βρήκες το δώρο σου βλέπω, Λοιπόν, λες, σου αρέσει! Καλά, είναι σούπερ! Και εσύ η καλύτερη γιαγιά του κόσμου! Αχ, είμαι τόσο χαρούμενη που θα έχω υπολογιστή στο σπίτι! Το σκεφτόμουν καιρό να στο πάρω! Δίσταζα όμως, γιατί ανησυχούσα λιγάκι! Ανησυχούσες, μα για ποιο λόγο? Όσο να είναι, εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα μηχανήματα. Φοβάμαι μήπως είναι λιγάκι επικίνδυνα. Μα τι λες βε γιαγιά, τι επικίνδυνο να έχει ένα τόσο δά πραγματάκι? Ίσα ίσα θα μπορούμε να μπαίνουμε στο διαδίκτυο και να κάνουμε ένα σωρό πράγματα. Εγώ είμαι μεγάλη γυναίκα βρε κοκκινοσκουφίτσα. Τι μπορώ να κάνω στο διαδίκτυο? Πάρα πολλά. Μπορείς ας πούμε να βρίσκεις συνταγές για ωραία γλυκά και φαγητά. Δεν μου χρειάζεται. Τις συνταγές μου τις έχω όλες εδώ μέσα. Ναι, αλλά εδώ θα βρεις κι άλλες που δεν τις ξέρεις. Γκουρμέ, να, έλα. Ωραία αυτά που μου δείχνεις βρεματάκια μου, αλλά θέλω να συμφωνήσουμε κάτι. Άκουσα στο ραδιόφωνο κάποιον ειδικό
που έλεγε ότι δεν κάνει να περνάς στον υπολογιστή πολλές ώρες. Λέω λοιπόν να μην περνάς εκεί μέσα περισσότερες από 10 ώρες. Τη μέρα! Άχου καλέ, τι λες, την εβδομάδα! Με 10 ώρες τη μέρα θα σου γίνει το μυαλό κουρκούτι. Δεν θα ήθελα να μένεις πολλή ώρα, γιατί όπως λένε οι ειδικοί, μπορεί να δημιουργηθούν διάφορα προβλήματα. Στα ματάκια σου, στη μέση σου, στα χέρια σου. Μπορεί να αποβλακωθείς κιόλας συνεχώς εκεί μέσα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να διαθέτεις 1 με 2 ώρες την ημέρα όταν δεν έχεις άλλες υποχρεώσεις. Ξεχωριστή μουσική βραδιά διοργανώθηκε χθες βράδυ στον Πολυχώρο της Δεξαμενής από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ομάδα Τραγουδιού του Πολιτιστικού Συλλόγου Δεξαμενή. Τίτλοι της μουσικής βραδιάς ήταν τραγούδια γύρω από μία κιθάρα και μία φυσαρμόνικα. Στην κιθάρα ήταν ο Μιχάλης Βόλφσον και στη φυσαρμόνικα ο Ζερμένα Μαροσόν, ενώ τραγούδησαν η Τζένι Παπαδοπούλου, ο Μιχάλης Βόλφσον και η Ομάδα Τραγουδιού Δεξαμενής. Επίσης έπαιξαν κιθάρα και τραγούδησαν μαθητές της Αρχαίας Ολυμπίας. Μουσική βραδιά γύρω από μια κιθάρα και μια φυσαρμόνικα. Η κιθάρα είναι ο Μιχάλης Βόλφσον, ο οποίος είναι ένας διακεκριμένος κιθαρίστας, και η φυσαρμόνικα είναι ο Ζερμέν Ράμα Ρωσόν, που είναι και αυτός γιατρός, διευθυντής χειρουργικής στην Εμαλιάδα ήταν μέχρι πρόσφατα. Και γύρω από αυτούς τους δύο αναπτύσσονται τραγούδια και μουσικές. Την οργάνωση, την εκδήλωση διοργανώνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Χώρου Δεξαμενή και η Ομάδα Τραγουδιού της Δεξαμενής. Η Ομάδα Τραγουδιού δεν έχει σαν σκοπό, δεν είναι ακριβώς χοροδία, δεν έχει σαν σκοπό να διακρίνει τους καλήφωνους από τους κακόφωνους, έχει σαν σκοπό να ξαναφέρει το τραγούδι μέσα στον κόσμο και να ενώσει πάλι τον κόσμο μέσα από το τραγούδι. Εφαρμόζοντας αυτό που έχει πει ο Γιάννης Ρίτσος, ότι εμείς αδερφέ μου τραγουδάμε όχι για να διακριθούμε από τον κόσμο, αλλά για να σμίξουμε τον κόσμο. Thank you.
Με αφορμή την πρόσφατη παγκόσμια γιορτή της μητέρας, η πρόεδρος του Σωματείου Λόγου και Τέχνης Αλκιονίδες, Εύη Νάνου Κουβακλή, ως πρώην εκπαιδευτικός αλλά και μητέρα, μίλησε στον δημοσιογράφο Νότι Κομνηνάκη για τη σημασία της μητρότητας σε σύγχρονη εποχή. Δεν θα μπορούσαν παρά να ακουστούν λόγια απέραντης αγάπης και σεβασμού προς τη μητέρα από την κυρία Κουβακλή, όπως και από κάθε άνθρωπο, αφού ο ρόλος της μέσα στην οικογένεια είναι εξαιρετικά σημαντικός και διαμορφώνει προσωπικότητες. Εξίσου όμως σημαντικός καταγράφεται και ο ρόλος του άντρα, από τον οποίο, όπως λέει ο λαός μας, προέρχεται η σπορά. Μάνα, μανούλα, μητέρα. Μάνα, τι λέξη κι αυτή, σαν να μην έχει άλλη όμοιά της, σε μέγεθος, σε αξία, σε λάμψη. Μάνα σημαίνει ζωή. Είναι ζωή, δίνει ζωή. Διαπαιδαγωγή γενιά και άλλη γενιά. Φυσάει πνοή στις ψυχές όλων μας. Μάνα, τι λέξη κι αυτή. Με δέος την προφέρω, με ευγνωμοσύνη την ακούω. Όπως και αν την αποκαλέσω. Μάνα, μανούλα, μητέρα, η γλύκα που αφήνει στα χείλη μου, η αναζήτησή της είναι πάντα η ίδια για όλους όσους κάποτε την αναφώνησαν. Η σύγχρονη μάνα στην δράμη, στη χαρά, στη λύπη, ανοίγει μια αγκαλιά για να δεχθεί δάκρυα ευτυχίας, αλλά και πόνο συμπορεύεται και καθοδηγεί. Δίνει καταφύγιο στις αποτυχίες, έναν καλό λόγο στις δυσκολίες, μια συμβουλή στις κρίσιμες αποφάσεις. Κινητήριος μοχλός, το εφαλτήριο για όλα όσα κάνει. Ή λέει η μάνα, είναι η αμέριστη και ακούραστη ανάγκη της για την εξύψωση και την απογείωση της πορείας των παιδιών της. Η μάνα είναι η δύναμη που δίνει δύναμη για την εκπλήρωση των οραμάτων και των στόχων των παιδιών της. Είναι αυτή που με το μεγαλείο της ψυχής της, την ηρεμία και τη θαλπορή της καρδιάς της, τη δυναμικότητα και την αποφασιστικότητά της, ανοίγει μονοπάτια για να βρίσκουν τα παιδιά της το δρόμο τους με λιγότερο κόπο και λιγότερες απώλειες. Είναι η μάνα αυτή που αγκαλιάζει τα όνειρα και τις προσδοκίες των παιδιών της, που με την καλοσύνη και την καρτερικότητά της, την περηφάνεια και την αξιοπρέπειά της, τους μαθαίνει τις αξίες της ζωής. Είναι αυτή που θα συμμεριστεί υπομονετικά τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες, τα καρδιοχτύπια, τις ανασφάλειες των παιδιών της, που θα βρει το κουράγιο και τη δύναμη να ανακουφίσει τον πόνο και τον σπαραγμό τους. Θα την βρεις πάντα ρηξικέλευθη να μάχεται, να υπερασπίζεται, να αγωνίζεται για ένα καλύτερο μέλλον, αυτό που η ίδια πιστεύει ότι ταιριάζει στο νέο αίμα, στο αίμα που η ίδια μετάγγισε στη νέα ζωή, στη ζωή που η ίδια δημιούργησε. Μάνα πάντα σύγχρονη, πάντα νέα, πάντα τόσο κοντά μας. Ας κοιτάξουμε τις ψυχές μας και θα δούμε τη μορφή της. Ας κοιτάξουμε την καρδιά μας, θα ακούσουμε τη φωνή της. Είναι η συνείδησή μας, η εξέλιξή μας, η ίδια η πορεία μας. Είμαστε εμείς και εμείς αυτοί. Ευτυχώς που υπάρχει για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε κι εμείς. Δύο κοριτσιών, η μία είναι εδώ στην Κόρινθο, είναι παιδίατρος και έχει ένα παιδάκι, Δευτέρα Δημοτικού. Και ξαναβιώνω αυτή τη σχέση ως γιαγιά πλέον, και μια άλλη κόρη που είναι στο Άργο συμβολογράφος και έχει μια άλλη κόρη που και για αυτή νιώθω λατρεία όπως και για τη μαμά της. Σίγουρα το παιδί σου είναι το πρώτο, αλλά και το εγγόνι μπορεί να είναι και δύο φορές παιδί, θα έλεγα. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι μάνα, όπως προανέφερα, είναι αυτό που πραγματικά κανείς δεν μπορεί να δώσει ερμηνεία, γιατί η ερμηνεία της είναι ατελείωτη. Αν το χωράφι δεν είναι καλό, δυστυχώς δεν θα μπορέσει ο καρπός να δώσει αυτό που πρέπει. Άρα το παν είναι η μάνα. Όμως, αν στο πλευρό της δεν υπάρχει ο κατάλληλος άνθρωπος, αν στο πλευρό της δεν στέκεται πραγματικά δίπλα της σε κάθε βήμα της,
Μπορώ να πω σε κάθε χαμόγελό της, σε κάθε στεναγμό της και ό,τι αυτό και ό,τι άλλο ακολουθεί το βάδισμά της, αν πραγματικά δεν είναι ο άνθρωπος που έχει πάρει τις αποφάσεις τις σωστές για τη ζωή του και μετανιώσει στην πορεία, η μάνα είναι εκείνη θα οδηγήσει πάλι στη ζωή αυτό που έχει φέρει το παιδί της. Θεωρώ λοιπόν ότι ναι, χωρίς τον πατέρα δεν μπορεί να προχωρήσει η οικογένεια. Ναι μεν, υπάρχει ξανά όπως είπατε σπέρμα, όντως, αλλά αν ζωή δεν είναι αυτό. Ναι, αλλά αν δεν υπάρχει μάνα δεν υπάρχει ζωή. Εκεί εγώ το εντοπίζω, αλίμονο, χωρίς τους δύο δεν μπορεί να γίνει κάτι. Όμως, επειδή η κοινωνία βαδίζει σε έναν άλλο τρόπο ζωής από αυτό που εγώ τουλάχιστον ξέρω, θα ήθελα να πω στους νέους να είναι πιο συνετοί, πιο σεμνοί, να ξέρουν τι θέλουν, να ξέρουν τι ζητάνε, να κάνουν υποχωρήσεις και να αγωνίζονται για το καλύτερο της ζωής και οι δύο μαζί, μαζί με τα παιδιά τους. Σήμερα έχουμε την προσφορά για αυτό που θες. Λάπτοπ Lenovo με οθόνη 15 inch HD, LED, επεξεργαστή i3 και δίσκο 1 TB στη μοναδική τιμή που θες. Μόνο 389 ευρώ. Θα σου μιλήσω ειλικρινά. Αυτό εδώ θες. Κουζίνα Πίτσος 67 λίτρων ενεργειακής κλάσης Α+, στη τιμή που θες. Μόνο 429 ευρώ. Δώρο τοστιέρα Πίτσος. Για να βρίσκεις πάντα αυτό που θες. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ στον νομό Ηλίας, Καραφλός. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο μας. Δείτε μας και στο www.karaflos.gr. Δανίδη Γεωργία. Μεγάλη γκάμα προϊόντων σε αλυσοπρίωνα, χορτοκοπτικά μηχανήματα, χορτοσυλλέκτες, ψεκαστικά, φρέζες ελαφρού και βαρέου τύπου, καταστροφής ελαφρού και βαρέου τύπου, μοτοσκαπτικά αυτοκινούμενα, ανυψωτικά, λιπασματοδιανομής, αμπελουργικά είδη, αποθηκευμένα, όλα υψηλής ποιότητας, άριστης λειτουργίας και με μεγάλες αντοχές. Δανίδη Γεωργία. Τρακτέρ Κουμπότα, τρέιλερ, γεννήτριες, ανταλλακτικά, πολύ αποδοτικά και ισχυρά σε ασυναγώνιστες τιμές. Δανίδη Γεωργία. Προσεχώς όλα τα είδη των αυτοκινήτων. Στον κόμβο Αγίου Γεωργίου δίπλα στο ΤΑΠ, τηλέφωνο 26210 20168 και 697-5303-380. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική όσο ποτέ άλλοτε. Εμπιστευτείτε τη μακρόχρονη εμπειρία της γερμανικής εταιρείας Caparol, η οποία δραστηριοποιείται στην εξωτερική θερμομόνωση με επιτυχή παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιματολογικών συνθήκων. Κερδίστε αποτροπή δημιουργίας μούχλας της εσωτερικής τυχοποιίας, αποφυγή ρηγμάτων στις όψεις, ενίσχυση του σοβά με ίνες άνθρακα για μεγαλύτερη αντοχή στην κρούση, ευελιξία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Caparol είναι σχεδιασμένα με υψηλές προδιαγραφές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76% της ενέργειας που καταναλώνετε είναι για θέρμανση και ψήξη. Ενημερωθείτε σωστά για τα προϊόντα Caparol από τη Σταθόπουλος Superior Accessories. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο για τον νομό Ηλίας. Έχετε ποτέ φανταστεί έναν χώρο 1200 τετραγωνικών μέτρων που θα έχει τα πάντα για το σπίτι? Και όμως ο χώρος αυτός είναι πραγματικότητα. Στο έκτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Βυθούλκας. Εδώ θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για τα πάντα. Πλακάκια, είδη γηίνης, εσωτερικές πόρτες, πόρτες ασφαλείας, έπιπλα κουζίνας, χρώματα, εργαλεία, ντουλάπες,
Είδη εξοχής, έπιπλα κήπου, τζάκια και χιλιάδες ακόμη είδη που θα σας λύσουν τα χέρια. Με μία μόνο επίσκεψη στη νέα έκθεση Βυθούλκας θα βρείτε ό,τι ψάχνετε δεξιά και αριστερά. Βυθούλκας. Τα πάντα για το σπίτι στο 6ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26 21 0 31 595. Πυργιώτικες δημιουργίες. Γλυκά πάντα ημέρας. Αγνά υλικά και ποιότητα. Ποικιλία και άψογη εξυπηρέτηση. Κορυφαία ποιότητα προϊόντων. Λαχταριστά σιροπιαστά με φρέσκο βούτυρο. Κουλούρια, κέικ, τσουρέκι πολύτικο. Τούρτες και πάστες σε μεγάλη ποικιλία. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, εκδηλώσεις. Άρτος, γλυκό, καφές, παγωτό. Διανομή κατοίκων σε ώρες καταστημάτων. Πυργιώτικες δημιουργίες. Αγίου Γεωργίου 92. Τηλέφωνο 26 21 0 36 172. Ποιότητα και αρμονία. Απαράμιλη πηγή χρωμάτων και έμπνευσης που ομορφαίνει το χώρο σας. Revelos Home. Πλούσια συλλογή σε χαλιά, χειροποίητα ή μηχανής, σε έντονα χρώματα και ανάγλυφα σχέδια επώνυμων κατασκευαστών. Μοντέρνα κουρτινόξυλα Ασλάνης, Γκίλα Ρος, Looney Tunes, Disney. Δώστε στυλ και χρώμα στο σπίτι με κουρτίνες και ριχτάρια των μεγαλύτερων και επώνυμων οίκων μόδας. Μεγάλος κατάλογος σε λευκά είδη για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, σε νέα χρώματα και σχέδια. Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, είδη πρικός, ταπετσαρίες, πατώματα. Revelos Home. Χρόνια τώρα είμαστε μπροστά. Τα παλιά αυτοκίνητα εκπέμπουν τοξικά αέρια. Το περιβάλλον εκπέμπει σως. Κέντρο απόσυρσης οχημάτων και διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Παραδώστε το παλιό σας αυτοκίνητο, ηλεκτρικές συσκευές, σίδερα και στερεά απόβλητα στο μοναδικό αδειοδοτημένο κέντρο του νομού Ηλίας. Ανακυκλώνοντας, προστατεύουμε το περιβάλλον και εξασφαλίζουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Δέμου Θεοδώρα και Παναγιώτα Όμικρον Έψιλον. Θέση Μπαλτζίκη, Κολύρι Ηλίας. Τηλέφωνο 26210 204 71. Με τη σπουδή και την γνώση του σχεδίου, την εμπειρία της εφαρμογής, τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, μα πάνω απ' όλα την παράδοση του τεχνίτη από το 1926, κάνουμε πράξη ό,τι έχει τονιρευτεί για τα έπιπλά σας. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Με την απλότητα, τη διαφορετική φιλοσοφία, την αίσθηση πολυτέλειας, τη σημασία στη λεπτομέρεια. Αναλαμβάνουμε μελέτες διακόσμησης εσωτερικών χώρων και κατασκευές ειδικών παραγγελιών. Σαλόνια, τραπεζαρίες, μπουφέδες, κρεβατοκάμαρες, μικροέπιπλα σε ποικιλία σχεδίων. Διαχρονικό χειροποίητο έπιπλο, κλασικό ή μοντέρνο. Η νέα αντίληψη για το ιδανικό σας σπίτι. Βιοτεχνία επίπλων Δαρδαγιάννης. Οδός Αγίου Νικολάου, κοντά στον Άγιο Τρίφωνα, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο και φαξ 26 220 28 764.